Για άλλη μία φορά, το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Άργους οργανώνει μαθήματα πρώτων βοηθειών. Είναι το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Πρώτων Βοηθειών, το ανώτερο δίπλωμα πρώτων βοηθειών που υπάρχει για όλη την Ευρώπη, και υπάρχει ήδη μια έτοιμη ομάδα που θα παρακολουθήσει το 14ωρο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό τι περιλαμβάνει, πρέπει να πω? Ότι είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων που γίνονται εδώ στα γραφεία του Ερυθρού Σταυρού, παραπλεύρως από τα ΚΕΠ, το οποίο δείχνει την απλή εφαρμογή πρώτων βοηθειών στον ευρύτερο πληθυσμό, σε ατυχήματα που γίνονται μέσα στο σπίτι, μέσα στην κοινότητα ή μέσα στο χώρο του σχολείου. Στόχος είναι να εκπαιδευτούν οι πολίτες σε απλά πράγματα, όπως είναι να μάθουν να περιποιηθούν ένα τραύμα, να μάθουν μια αιμορραγία, την πνιγμονία από ξένα σώματα, και ταυτόχρονα δείχνουμε τα νέα πρωτόκολλα που λειτουργούν για όλη την Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα, πρέπει να πω ότι έχει ένα κόστος που είναι πάρα πολύ μικρό, αν αναλογιστούμε ότι είναι Ευρωπαϊκό Δίπλωμα. Η διάρκεια του και η ισχύ του είναι για 3 χρόνια και το κάθε άτομο, αν το θέλει και το επιθυμεί, το ανανεώνει κάθε φορά. Τα μαθήματα, πρέπει να πω ότι θα ξεκινήσουν την Τετάρτη που έρχεται, 10 Ιουνίου, στο χώρο του γραφείου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πληροφορίες για τα προγράμματα μπορούν να πάρουν στο τηλέφωνο που είναι το 27510 29836, απευθύνονται στην κυρία Σταματοπούλη που είναι υπεύθυνη του προγράμματος αυτού, και πρέπει να πω ότι λειτουργούν 3 διαφορετικά προγράμματα. Το πρώτο είπαμε ότι είναι το ολοκληρωμένο 14ωρο πρόγραμμα, όπου δείχνουμε όλη την γάμα των πρώτων βοηθειών, από το τραύμα και φτάνουμε μέχρι και την κάρπα, δηλαδή την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Έπειτα υπάρχει ένα 8ωρο πρόγραμμα, όπου ο απλός πολίτης επιλέγει ποια θεματική ενότητα θέλει να παρακολουθήσει και να μάθει, και μετά έχουμε και ένα 4ωρο πρόγραμμα, όπου εκεί εκπαιδεύουμε τα άτομα μόνο σε θέματα που έχουν να κάνουν με την τεχνητή αναπνοή, με την κάρπα, και ταυτόχρονα με τον εκπαιδευτικό απεινιδιστή να μάθουν να κάνουν απεινίδωση.